Απόψε στο Ελεύθερο Πανεπιστήμιο για την Ομογένεια του Λονδίνου, που όπως γνωρίζετε οι διαλέξεις διοργανώνονται από το Πανεπιστήμιο Κύπρου και την Ελληνική Κυπριακή Αδερφότητα, έχουμε μαζί μας τον πολύ καλό φίλο του Πανεπιστημίου της Ομογένειας του Λονδίνου, ο οποίος συνέβαλε σημαντικά στην καθιέρωση του στο Λονδίνο από την εποχή που ήταν αντιπρίτανης του Πανεπιστημίου. Απόψε θα μας μιλήσει με θέμα ηλεκτρονική υγεία και ελπίζω, είμαι βέβαιος μάλλον, ότι όλοι θα βρούμε κάτι πολύ ενδιαφέρον, είτε να το χρησιμοποιήσουμε για τον εαυτό μας, είτε για γνωστούς, συγγενείς και φίλους. Παρακαλώ τον Αντιπρόεδρο της Αδερφότητας, Ανδρέα Λοϊζίδη, να μας πει λίγα λόγια για τον καθηγητή. Ναι, πριν αρχίσω, όπως θα είδατε στην ανακοίνωση, ελπίζαμε να είχαμε τον καθηγητή Κύπρο Νικολαίδη μαζί μας ως συντονιστή. Δυστυχώς έχει εχειρήσεις και δεν μπορεί να βρίσκεται μαζί μας απόψε. Ο καθηγητής μας απόψε, ο Χρήστος Χίζας, είναι γνωστός στην παροικία. Θα πω λίγα λόγια στα αγγλικά για το βιογραφικό σημείωμα του. Ο Χρήστος Χίζας είναι Professor of Computational Intelligence, Department of Computer Science of the University of Cyprus. He received a BSc degree in Electronic Engineering from the University of London in 1978 and an MBA from the University of Indianapolis in the US in 1988. And a PhD in systems theory from the University of London in 1981. He received the 1979 William Lincoln Shelley Award from the University of London for excellence in research and a Fulbright Fellowship for commemorative research in the USA in 1993. He was a postdoctoral fellow at the University of London in 1980 to 1983, and Professor of Computer Information Systems at the University of Indianapolis in 1989 to 1991. Since 1991, he has been with the Department of Computer Science of the University of Cyprus. Φίλες και φίλοι, ο καθηγητής. Το θέμα ηλεκτρονική υγεία γιατί πρέπει να σας ενδιαφέρει. Ενδιαφέρει κάθε άνθρωπο, πρέπει να ενδιαφέρει κάθε άνθρωπο, αλλά πρωτίστως άτομα τα οποία ταξιδεύουν ή άτομα τα οποία έχουν περάσει και μια ηλικία είναι ακόμα για αυτά τα άτομα, όπως και εγώ, πιο χρήσιμο να επιλεχθεί αυτό που λέμε ηλεκτρονική υγεία. Για αυτό ένα παράδειγμα, εσύ για να μπείτε στο θέμα. Σχεδόν όλοι σας θα έχετε πάει έστω και μια φορά σε ένα νοσοκομείο, σε ένα ιατρείο και θα σας δώσω μια φρόμα για εμείς το όνομα σας, φτιάχνησα να δω ηλικία, διεύθυνση κτλ. Και μετά άρχισε μια διάγνωση και καταγράφηκε κάπου ή κάνετε έστω και μια ακτινογραφία στη ζωή σας. Αυτή η πληροφορία έγινε εκεί που έγινε. Αν μετά από κάπως πληροφορηθείτε κάπου αλλού, διευρυνθείτε, βάλετε ήδη την κυρία ιστορία, όνομα, διεύθυνση, μια δεύτερη εγγραφή, μια δεύτερη ανάλυση και πάει και πάνω. Εάν η προηγούμενη στρατηγική δεν είχε καμία σχέση με το επόμενο, εντάξει, δεν ανησυχούμε. Αλλά συνήθως στην ιατρική, ιατρικά συμβάντα,
σχετίζονται μεταξύ τους. Οπότε ο γιατρός που θα σε δει, ο δέκατος που στη σειρά που θα σε δει στα χρόνια, εάν μπορούσε να ξέρει για μια στιγμή εκείνο το ιστορικό που θα σε συνέβη τις προηγούμενες δέκατες, θα ήταν ευκότερος καταβολή αν μπορούσε να το έχει ενώπιον του στιγμιαία. Προτού σας δει, θα ήταν σοφότερος. Και να πείτε εσείς τι με ενδιαφέρει να είναι σοφότερος ο γιατρός. Μας ενδιαφέρει γιατί αυτή η σοφία θα ερχόταν για την καλύτερη θεραπεία σας εκείνη τη στιγμή ή να σας γλιτώσει από ένα μια κατάσταση η οποία θα ήταν ζήμια εάν δεν ήξερε ότι για παράδειγμα είστε αλλεργικό σε ένα φάρμακο. Ή αν δεν ήξερε ότι υπάρχει κάποιο οικογενειακή, κάποιο ιστορικό. Και αυτό που σας συνέβη είναι κάτι ασήμαντο. Για να νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό. Άρα, αυτό το ιστορικό θα μου πείτε τώρα, αν το λέγαμε αυτό πριν 20-30 χρόνια, θα μου λέτε είναι ιστορίες επιστημονικής φαντασίας. Ενώ δεν είναι σήμερα. Είναι δυνατόν να υπάρξει και να γίνει αυτό. Οπότε αυτή ο λίπητος μπήκε στην κατηγορία της ηλεκτρονικής υγείας, όπως θα ακούσετε και για επιχειρήσεις που κάνουν τις αποστάσεις ένας γιατρός να είναι στην Αμερική και να κάνει μια επιχείρηση σε ένα ασθενή ο οποίος βρίσκεται στην Ευρώπη και να γυρίζεται μέσω των συστημάτων της αποστάσεως και να γίνεται αυτή η αρχή. Και ένα εδώ ο φίλος μας ο Κύπρος ο Νικολαίδης θα σας λέει ότι κάνει επιχείρηση στο έμβριο από απόσταση χωρίς να αγγίζει με τα χέρια του το έμβριο. Η εξ αποστάσεως διακριτική είναι ένα άλλος τομέα. Αυτή είναι έτσι μια εισαγωγή για να πούμε στο θέμα. Οπότε αύριο θα πάρετε όλη η σύνταξη σας, όσοι την πήρετε και θα πηγαίνετε στην Κύπρο, θα στενάτε τι, ότι αν μη κακοσυμπεί κάτι, στο πρώτο ιατρείο που θα μπείτε στην Αγία Νάπαλη, στην Λευκογένεια, στην Λευκογένεια, στην Πάχο, και πείτε με ρωτάτε, αυτή είναι η ταυτότητα μου, ήδη κρατώ και σας αναγνωρίζει, αμέσως θα ξέρει και θα φέρει από όπου και να βρίσκεται ο ιατρικός σας φάκελος στο Holloway, στο Highgate, στο Leeds, όπου και να είναι, θα τον έχει ενώπιον του, γιατί έχει τη δική σας άδεια. Πήρε τη δική σας άδεια να τον έχει μπροστά του μια περίληψη των πιο σημαντικών στοιχείων τα οποία πρέπει να γνωρίζει και σας διαβεβαιώ ότι κάποια στιγμή οι ασφαλιστικές εταιρείες, ασφάλειες, θα απαιτούν να έχεις αυτή τη δυνατότητα για να σε ασφαλίσει και προηγικά τα ασφάλιστα θα είναι πολύ ψηλά να πάει στην Κύπρο, πάει στο Σιντή. Και λέω το εξής. Σήμερα στην Κύπρο, κάθε χρόνο, εξαιρετικά στην Κύπρο, 3-4 φορές του πληθυσμού της μονίμων κατοίκοντας Κύπρου είναι τουρίστες. Όλοι αυτοί, πηγαίνοντας στην Κύπρο, θα ανέβουν αυτή τη δυνατότητα να έχουν πρόσβαση στον ιατρικό τους φάκελο εξ αποστάσεως ενός που είναι στην Κύπρο, θα προτιμούν την Κύπρο. Διαφορετικά θα πλύνουν κάπου αλλού. Ή θα τους πούν οι ασφαλιστικές τους εταιρείες, κοιτάξτε, σε μια άλλη χώρα, εγώ την Μάκρο, ξέρω την Ισπανία, σας προσφέρουμε καλύτερη ασφάλεια, χαμηλότερο κόστος ασφάλεια, γιατί εκεί θα έχετε πρόβλημα στο ιατρικό σας φάκελο, αλλά τα περιστατικά που θα συμβούσε σας θα είναι πιο εύκολο να διαγνωστούν ή να ασκηθεί μια θεραπεία. Ή ο γιατρός σας να έχει πρόσβαση με τα στοιχεία σας που έχετε στις χώρες σας και τα παίρνετε. Άρα,
κειμένες οι απομακρυσμένοι πληθυσμοί έχουν μεγαλύτερη ανάγκη αυτήν την υπηρεσία, όπως και στην Κύπρο που έκανα βραδέφρα παρόμοια διάλεξη, σχεδόν τα ίδια πράγματα, ήταν ο κάτω πύργος. Πολύ ενδιαφέρον, 100 άτομα εκεί ήρθαν έτσι από περιέργεια και είδαν ότι για αυτούς είναι πιο απαραίτητο γιατί είναι από ακριβώς. Κάτω και στη συνέχεια καταστρέφω. Ορισμένα πράγματα, εδώ για να είναι ολοκληρωμένη ακαδημαϊκή η διάθεση μου, υπάρχει κάποια λεπτομέρεια που δεν θα την προσπερνώ, απλώς για να έχει μια ροή. Οπότε πηγαίνουμε, έκανα μια εισαγωγή, είπα την ουσία, δηλαδή εκείνο που μας ενδιαφέρει, αλλά και πέρα τώρα είναι να τεκμηριώσω μέσω της διάλεξης αυτά τα στοιχεία, αυτήν την δυνατότητα. Χωρίς φόβο και πάθος, ο ιατρικός σας πάκριβος θα είναι κάπου ηλεκτρονικά, θα είναι ασφαλισμένος, δεν θα προσφέρει κανένας, όπως κανένας δεν πάει να πιέζει τα λεφτά από την τράπεζα και να φύγει, είναι καλά ασφαλισμένος. Πολύ μπορεί να ξέρει πώς θα έρχεται χωρισμένοι. Αλλά από εκεί πέρα δεν κινδυνεύει. Το ίδιο και ο ιατρικός σας πάκριβος είναι ασφαλισμένος κάπου. Κάποιοι πρέπει να ξέρουν τι περιέχει, κάποιοι που έχουν γνώση, δουλειά, είναι δουλειά του Θεού και θα τους δώσετε εσείς το δικαίωμα μέσω της υπογραφής σας να έχουν πρόσβαση στο δικαίωμα. Ιστορικά τώρα, έχουμε και λίγα την Κύπρο μας, θα την πενέψουμε λίγο. Η ιατρική στην Κύπρο ήταν γνωστή, δηλαδή ασχολούνταν με η ιατρική, πρόχειρος. Εδώ είναι η πρώτη, κάτι την πλάγα του Ιδαλίου, στο δάτη. Που βρέθηκε και ήταν ένα συμβόλαιο ενός γιατρού, τον Άσυλου, που έκανε με τον βασιλιά του Ιταλίου για να περιγράψει τους ασθενείς, τους τραυματίες του πολέμου, εκεί που είχαν μαζί με τους Πέρσες, τον βασιλιά τους Ασύγκρατος, και είναι τα πρώτα δείγματα ότι η Αττική ανθούσε στην Κύπρο. Μετά έχουμε ενδείξεις από τάφους που βρέθηκαν στην Πάφο και αλλού, εργαλεία γιατρών, λαβίδες, ψαλίδια, αναβολής και τα λοιπά που χρησιμοποιούσαν για τις εγχειρήσεις τους, που βρέθηκαν και δόντια από φαίνεται ότι στο δόντι είχαν κάποιο είδους σφράγισμα από ρετσίνη. Το καθάριζε που ήταν ένα είδος ρετσίνης και ήταν σφράγισμα που διακρύβει. Αυτά τα πράγματα έχουν βρεθεί στην Κύπρο και είμαστε πράγμα στην περήφανη. Επίσης, βρέθηκαν αυτά τα κλέη πως οι θερμοφόρες γέμιζαν νερό και η ζέστη σε διάφορα μέρη του σώματος προκαλούσε θεραπεία. Δεν ήταν γιατρός όσο και όπως λένε, αλλά ήταν τρόποι θεραπείας και ανθούσε η ιατρική στην Κύπρο. Γιατί όχι και η κυρία ιατρική. Επίσης, φάρμακα. Αυτή η κύλινδρη, η χάρκινη κύλινδρη που βλέπετε, φάρμακα τα οποία είναι άλλα φυτά, όπως είναι η σπατζά, η σταρτιά ή κάποια άλλη κάποια άλλα φυτά, οι γολφοί, οι μύκητες, που έκαναν ένα φάρμακο. Ξέρετε, η περιφυρή από μύκητες. Στην Κύπρο είναι τα γνωστή, αλλά να μην είχε αυτή την ονομασία. Επίσης είχαν τα λουτρά, τα χρησιμοποιούσαν όχι μόνο για ευεξία, αλλά και για θεραπευτικούς. Πρόσφερα σε αυτούς
ήδη γιατροί. Και στο Άγιο Παντελεήμανο. Ωστόσο και προσεχθούντα αυτό. Οπότε, ιστορικά, η Κύπρος έχει αυτήν το ενδιαφέρον στην ιατρική. Σήμερα, μετά από τόσα πολλά χρόνια, στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, το οποίο είναι ένα πολύ νέο πανεπιστήμιο σε σύγκριση με άλλα 20 και χρονόπως ενός πρόβλημα, υπάρχει το ενδιαφέρον, παρόλο που δεν υπάρχει ιατρική σχολή ακόμα τώρα που δημιουργούμε, αλλά υπάρχει το ενδιαφέρον για την ιατρική, την ηλεκτρονική υγεία, που είναι με άλλα λόγια η σύγκριση των τηλεπικοινωνιών και της πληροφορικής, να έχουν αυτά τα δύο, αυτούς οι δύο επιστήμες μαζί και της ιατρικής, πρόκειται να βάλω αυτό μαζί, δημιούργησα κάποιες συνέργειες, σύνεργες, οι οποίες έτρεψαν την δημιουργία της εξαποστάσεως επικοινωνίας, της μεταφοράς δεδομένων και από εκεί προέρχεται και η ηλεκτρονική υγεία. Πώς θα κάνω μια μικρή αναδρομή, θα δούμε πώς ξεκίνησα και πώς η Ευρώπη συμβάλλει σε αυτό. Θα δούμε κάποιες μορφές, θα δούμε ηλεκτρονική υγεία, τι εννοούμε, είπαμε μερικά πράγματα. Και θα δούμε και στην Κύπρο πού βρισκόμαστε ή πού δεν βρισκόμαστε. Μάλλον έτσι είναι. Γιατί καθυστερήσαμε. Με άλλα λόγια, θα δούμε και εγώ σου κάτι είναι και πανεπιστήμιο εδώ και κάνουμε μάθημα. Να πούμε έναν όρο και έναν ορισμό της ηλεκτρονικής υγείας. Όπως έμαθαμε στο κατηγορητικό το ρητόν και το δίδαγμα, να το ξέρουμε. Οπότε σήμερα αυτό που θα πρέπει να θυμάστε και να ξέρετε, ότι η ηλεκτρονική υγεία κάνει ένα μεγάλο φάσμα εργαλείων τα οποία βασίζονται στις τεχνολογίες της πληροφορικής και των επικοινωνιών και στοχεύουν στο να έχουν καλύτερη πρόληψη, διάγνωση, θεραπεία, παρακολούθηση και διακρίνηση της υγείας. Και τα λέμε με αυτόν τον τρόπο, με αυτήν τη σειρά, έχει τη σημασία. Η καλή εφαρμογή και η αξία της ηλεκτρονικής υγείας θα αποφύγει, θα σε βοηθήσει, θα συμβάλλει στο να μην έχεις διακρίνηση της υγείας, γιατί δεν χρειάστηκε να έχεις διάγνωση και θεραπεία, έκανες πρόληψη, οπότε η πρόληψη σε προστατεύει συνεχώς. Αν λοιπόν συμβεί κάτι, τότε με τη διάγνωση θα σταματήσεις, θα προλάβεις κάτι, οπότε δεν θα προχωρήσεις από την έγκυρη διάγνωση στο να χρειαστεί να κάνεις θεραπεία, διότι με μια αναγωγή μπορεί να μην χρειαστεί θεραπεία. Αλλά αν γίνει θεραπεία, τότε χρειάζεται συνεχής παρακολούθηση μετά, έτσι ώστε να μην επανέλθει. Και αυτό όλα είναι η διακρίση της υγείας και δεν είναι πάντα η καλή πρόληψη. Αποφεύγει την επέμβαση. Παρέμβαση, την επέμβαση και τα λεπορία του ανθρώπου και κόστος και καμιά φορά μπορεί να φτάσει σε ένα σημείο που να μην επανέλθει στην προτέρα θέση. Να πεις ότι εντάξει, συνέβη αυτό, δεν θα πάει χειρότερα, το σταματάς με καλά, όπως την πυρκαγιά και η γάτη, ήταν να προλάβεις να μην ανάψει την πυρκαγιά. Γιατί να ανάψει την πυρκαγιά. Οπότε με την παραγωγή, τι είναι η ηλεκτρονική υγεία, θα σε προστατεύσει από αυτά. Οπότε, είπαμε, οι τεχνολογίες πληροφορικής και των επικοινωνιών βελτιώνουν την πρόληψη, διάγνωση και θεραπεία και συμβάλλουν στην παρακολούθηση. Και εδώ μιλούμε για την βελτίωση της πρόσβασης στην περίθαλψη και την ποιότητα των παρακολουθών υπηρεσιών, διότι όσο πιο γρήγορα τότε και οι υπηρεσίες προς τον ασθενή
καλύτερες και βελτιωμένες και λιγότερο επώδυνες. Γίνεται ανταλλαγή πληροφοριών και δεδομένων μεταξύ των ασθενών, των παρόντων υπηρεσιών υγείας, των νοσοκομείων, των επαγγελματιών υγείας, όπως είναι οι νοσοκόμοι κλπ. Άρα φέρνει όλους αυτούς σε μια επικοινωνία, ξέρουν όλοι το ίδιο πράγμα. Δηλαδή, ο ασθενή, έχοντας πρόοδο στον ιατρικό του φάκελο, ξέρει τι έχει. Έχει γνώση. Οι συγγενείς του γνωρίζουν. Ο δικός του γιατρός, ο προσωπικός του γιατρός, ο GP, γνωρίζει τι έχει. Όταν πάει σε κάποιο νοσοκομείο, αμέσως μεταφέρεται όλη αυτή η πληροφορία και γνωρίζει και ο καθήκον του γιατρός τι έχει. Μετά θα πάει για κάποια θεραπεία και εκείνος γνωρίζει. Τώρα θα μου πείτε, όλα αυτή η πρέπει να γνωρίζουν όλοι. Εγώ λέω, να γνωρίζουν όσοι είναι απαραίτητο να γνωρίζουν. Ότι όσοι είναι αναγκαίο. Και ελέγχεται αυτό το πράγμα. Δεν θα πιάμε τα δημοσιεύσουμε όλα στο ίντερνετ να πούμε είναι διαθέσιμα σε όλοι να ξέρουν για όλους. Αυτό μπορεί να το ελέγξεις. Δεν υπάρχει φόβος να έχουμε την προκατάληψη ότι αν συμβαίνει στο ίντερνετ, τότε εχάσαμε την προσωπική μας ταυτότητα. Εχάσαμε όλοι ξέρουν για μας. Αυτό είναι ένα μύθος πληροφορική που έτσι προστατεύσει να μην διαρρέσει. Το είπαμε και θα το λέμε και θα το τονίσουμε, γιατί δυστυχώς αυτός ο μύθος αποτέλεσε τον πιο αναστραφτικό παράγοντα έτσι ώστε να επιβραδυθεί η υλοποίηση της ηλεκτρονικής υγείας. Για τον φόβο ότι ίσως μπαίνοντας στο ίντερνετ όλα αυτά τα ευρωδικά που ηλεκτρονικά θα έχουν κι άλλη πρόσβαση, ανεπιθύμητη, αυτόν σταμάτησε. Φόβησε τον κόσμο. Ενώ έρχεται η πληροφορική να σου πει ότι ναι, υπάρχει τρόπος να σταματήσει αυτή η παρέμβαση και η γνώση από άλλους των προσωπικών δεδομένων. Το confidential σαν. Οπότε τα ηλεκτρονικά μητρώα υγείας, υπηρεσίες της διατηρητικής, χωρίτες συσκευές, παρακολουθήσεις, όλα αυτά μαζί με και άλλες όπως είναι η ρομποτική χειρουργική που έχουμε προηγουμένως, είναι θέματα που αφορούν και ενδιαφέρουν την ηλεκτρονική υγεία. Το σύμπερ. Μιλούμε για υγειονομικά συστήματα, τα οποία βρίσκονται σε τεράστια ανεξέλιξη. Αλλαγές που εισάγονται από την ηλεκτρονική υγεία, την κάρτα του ασθενή, έτσι ώστε οι γιατροί, οι ασθενείς, οι προμηθευτές, όλοι να γνωρίζουν, να έχουν πρόταση και να ξέρουν για την ασθενή. Η μυστικότητα, η εμπιστευτικότητα και η προστασία των προσωπικών δεδομένων εμφανίζονται στο προσκήνιο και αυτά απασχολούν το νομικό και ρυθμιστικό πλαίσιο. Οπότε εδώ είναι που χρειάζεται το κράτος και η νομική υπηρεσία και οι ρυθμιστές, οι βουλευτές να φτιάξουν νόμους έτσι ώστε να είναι απαγορευτική η δυνατότητα πρόσβασης και αυστηρά μέτρα, έτσι ώστε να υπάρχουν τιμωρίες, μεγάλες τιμωρίες, εάν υπάρξει διαρροή αυτών των πληροφοριών. Γιατί δεν φοβόμαστε να το κάνουμε, γιατί ούτως ή άλλως υπογράφουμε νόμο που έχουμε ως γιατροί για την εμπιστευτικότητα. Και αυτά χρειάζεται να μπουν σε λειτουργία, γιατί οι νόμοι, έτσι ώστε ο ασθενής να ησυχάζει ότι δεν θα αποτελέσει ένα στρατηγικό παράγοντα στην επιτυχή υλοποίηση της ηλεκτρονικής υγείας. Με έναν επαρκές και απαραίτητο νομοθετικό πλαίσιο. Οπότε αν το περιβάλλον εφαρμογής της λειτουργίας του ηλεκτρονικού ασθενή χαρακτηρίζεται ως απέλευση νομικής ποιότητας και ηθικών κανόνων, τότε θα κληθούν εμπόδια και θα σταματήσουν αυτή την εφαρμογή. Άρα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι ο κόσμος
τον υπέγραψα και το 2004 είχαν υπογράψει τη σύμβαση για τη ζωή μας στην Ευρώπη, αυτό που λέμε το προβατικό νεκτημένο του Αγίου Κομμουνιτέρ, και ήταν πάρα πολλοί νόμοι που επήραμε και υιοθετήσαμε που έχουν να κάνουν με την εμπιστευτικότητα των προσωπικών δεδομένων. Και εκδόθηκαν οι προβατικές οδηγίες, οι οποίες πρέπει η κάθε χώρα να τα μετατρέψει σε εθνικούς νόμους, έτσι ώστε να καλύψουνε ανεξάρτητα σε ποια χώρα είσαι, η εμπιστευτικότητα να είναι η ίδια και στην Κύπρο και στην Αγγλία. Δηλαδή ένας άνθρωπος πάει στην Κύπρο, ένας Κύπρος πάει στην Αγγλία, ένας Κύπρος πάει στο Βέλγιο, να νιώθει την ίδια ανασφάλεια και προστασία των προσωπικών του δεδομένων. Και αυτά είναι οι οδηγίες. Μετά από κάποια χρόνια, κάθε χώρα που παίρνει πρέπει να τα κάνει νόμους. Αν δεν τα κάνει νόμους, θα πληρώνει πρόστιμα. Όπως ξέρετε, δίνουν περιθώριο σε κάθε χώρα, η Ευρωπαϊκή Διοίκηση των Ολυμπιακών. Για πρακτικούς λόγους, αυτή η χώρα θα πάρει 3-4 χρόνια χάρη μέχρι που να κάνει νόμους. Πρέπει να συμβαδίσει με την Ευρωπαϊκή Οδηγία και να. Αν περάσει αυτό το χρονικό διάστημα, τότε έρχεται και πληρώνει προστήματα. Ήδη εμείς αρχίσαμε από πέρσι και πληρώνουμε προστήματα για τη ρήπανση του περιβάλλοντος, του δρύμους. Και μας βάζουν στο ηλεκτρικό ρεύμα περισσότερο φόρο. Πληρώνουμε στην Ευρώπη, όπως πέρσι ήταν 90 εκατομμύρια. Γιατί δεν έχουμε προσαρμόσει τις μηχανές καύσης, παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σύμφωνα με την ταχύτητα που λιγότερο δρύβει. Ήταν οδηγία για χρόνια, τώρα είναι νόμο. Κάθε στιγμή, πολύ σύντομα, θα έρθουν και θα μας επιβάλλουν πρόστιμο εάν δεν εφαρμόσουμε ενεργητικώς την ηλεκτρονική υγεία, έτσι ώστε ο κάθε Ευρωπαίος που πάει στην Κύπρο να έχει πρόσβαση. Και σας το λέω αυτό να συμβεί. Οπότε, για την προστασία των εξαρτημένων προσωπικών δεδομένων, μιλούμε για ηλεκτρονικά αρχεία υγείας που έχουν ευαίσθητα δεδομένα, αξίζουν μεγαλύτερο βαθμό προστασίας, υπάρχει μια ευαίσθητη λύση στην επεξεργασία των δεδομένων και θέλουμε συμμόρφωση με την νομοθεσία να ισχύει το για την παραπόρητο και να υπάρχουν κανόνες σχετικά με την προστασία αυτών των δεδομένων. Οπότε, άλλωστε, ένα σύστημα ηλεκτρονικής υγείας μπορεί να αξιοποιηθεί στο μέγιστο των δυνατοτήτων του, όταν όλοι οι συμμετέχοντες στον χώρο μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα που προσέχουν. Οπότε, οτιδήποτε που είμαστε για διαρροή, πρέπει να διασφαλίσουμε ότι δεν θα συμβεί. Γιατί η νομοθεσία και η λειτουργία των συστημάτων πρέπει να τηρεί τις αρχές προστασίας αυτών των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται με τις ευρωπαϊκές οδηγίες και τους νόμους. Και αυτές είναι μια σειρά από νομικές οδηγίες που υπάρχουν αυτό το πάρκο των ελληνικών δικαιωμάτων, οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύσταση του Συμβουλίου της Ευρώπης, δεν είναι μόνο η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και το Συμβούλιο της Ευρώπης έχει τεράστιο ενδιαφέρον για αυτά τα θέματα. Είναι μόνο οι ευρωπαϊκές αυτές που ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και άλλες χώρες που ανήκουν στο Συμβούλιο της Ευρώπης, ακολουθούν αυτές τις οδηγίες. Και η πιο σημαντική οδηγία, η οποία σχετίζεται με την προστασία των προσωπικών δεδομένων, είναι αυτή η οδηγία 9546 του ΚΑΠΑ του Ευρωπαϊκού Μνημονίου και ισχύει από το 1995. Η Κύπρος, όπως είπα προηγουμένως, υπέγραψε όλες αυτές τις οδηγίες. Η Βουλή έχει ψηφίσει σε νόμο όλες αυτές τις οδηγίες και παραμένει τώρα η υποχρέωση μας να τις εφαρμόσουμε. Οπότε, μια περίπτωση
περίληψη να κάνουμε. Η ηλεκτρονική υγεία, ιστορικά, αναφέρομαι τον πρόκληση του για τα ντράγκ και τα φάρμακα και τους γιατρούς της αρχαιότητας, από το 1960 μπορούμε να πούμε που άρχισαν να λειτουργούν οι πρώτοι υπολογιστές, είχαμε κάποια συστήματα υπολογισμού κατάλληλης ζωής ακτινοπονίας σε ακτινοθεραπείες. Μετά είχαμε φαρμακές στα εργαστήρια, ιατρικά εργαστήρια στα νοσοκομεία, στήριξης κάποιων αρχείων τοπικά που δημιουργώντας τους τεράστιους υπολογιστές τότε, τους προσωμάζοντας μίνι υπολογιστές και κεντρικούς υπολογιστές. Το 1980 εμφανίστηκαν τα πρώτα δίκτυα επικοινωνίας σε έναν χώρο, άρα μπορούσαν τα δεδομένα από ένα δωμάτιο να μεταφερθούν αλλού, από μια πόλη σε άλλη πόλη. Πολύ αργές ταχύτητες, αλλά ήταν δυνατόν να γίνει. Το 2019 του 1990 είχαμε ραγδαία ανάπτυξη στα νοσοκομεία και άλλα ιατρικά κέντρα, διότι άφησε το διαδίκτυο να μπαίνει σημαντικά στην κοινωνία και στην κρίση από την κοινωνία. Οπότε, κάναμε κάποιον μια ραγδαία εξέλιξη εδώ και μιλούμε για το 2000, πριν από 13 χρόνια, 12 χρόνια και πολύ χρόνο. Άρχισε η ηλεκτρονική υγεία, ο όρος να χρησιμοποιείται και άρχισε η ανάπτυξη των προϊόντων του ηλεκτρονικού καρτέλου του ασθενή. Άρα, ήρθε η Ευρώπη και είπε η ηλεκτρονική υγεία της των ευρωπαϊκών πρέπει να πάρει μια καθολική μορφή, η οποία να βασίζεται στις αξίες της Ευρώπης, να είναι για όλους, όχι για τους έχοντες μόνο, για τους που μπορούν λόγω οικονομικής δυνατότητας, λόγω της πόλης στην οποία ζουν, ανεξάρτητα, να είναι για όλους δυνατή. Να υπάρχει ένα δίκαιο σύστημα ανάλογα με τις ανάγκες και χωρίς διακρίσεις, αν κάποιος είναι υγιής. Δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να προσφέρει. Αν κάποιος είναι πλούσιος, δεν σημαίνει ότι θα προσφέρει λίγο παραπάνω. Υπάρχει ένα δίκαιο σύστημα. Δεν λέω ότι η φτωχή να ζουν εις βάρος των πλουσίων, αυτό δεν είναι φιλοσοφία. Είμαι σοσιαλιστής, ούτε κομμουνιστής, θα λέω αυτό το πράγμα. Αυτά που κερδίζει ο καθένας με τον κόπο και την αξία του, πολύ καλά τα κερδίζει. Φυσικά να υπάρχει ένα, αυτό που λέμε, ένα φιλάνθρωπο, μια φιλανθρωπία, μια αλληλεγγύη, τέτοιο. Πώς δεχτήκαμε, για παράδειγμα, στο Πανεπιστήμιο, οι καθηγητές να πληρώνουν πολύ περισσότερο για την ασφάλεια υγείας που έχουμε, από ό,τι προσφέρουν οι γραμματείς και οι βιβλιοθηκονόμοι, οι εργάτες στο Πανεπιστήμιο. Αυτό το λέω δίκαιο σύστημα. Προσφέρουμε περίπου 10 πλάσια από ό,τι προσφέρουν. Αυτό το δέχομαι. Αλλά το να πούμε ότι πρέπει να ισοπεδωθούν όλοι να παίρνουν το ίδιο, αυτό δεν το δέχομαι. Είναι αυτή η δίκαιη κοινωνία, τι σημαίνει να τα μοιραζόμαστε όλα. Σε μια ανταγωνιστική κοινωνία με την αξία των κόμμων του καθένα να κερδίζει όπως όλοι και η αλληλεγγύη όμως είναι κάτι άλλο. Με συγχύζουμε την αλληλεγγύη με τον σοσιαλισμό και τον κομμουνισμό. Είναι άλλο θέμα. Έστω και ένα πρόεδρος μας, λέω ότι είναι κομμουνιστής. Οπότε η Ευρώπη σαν γνήσιο δημοκρατική οντότητα και με ψηλή αλληλεγγύη, ήρθε και είπε, κοιτάξτε, για να είστε Ευρωπαίοι πρέπει να
σας δώσω όλους τη δυνατότητα που έχουν τα μεγάλες πόλεις, ο κόσμος του Μεγαλού, που είναι κοντά σε γιατρούς, σε κέντρα τα οποία άμεσα μπορούν να σου δώσουν εξυπηρέτηση ως πολίτη, θα τα φέρω κοντά σου. Οπότε έχει δημιουργήσει μια φιλοσοφία, η οποία λέμε φιλοσοφία ανθρωποκεντρική. Ανθρωποκεντρική, patient-centered. Να είναι αντί ο γιατρός να είναι στο κέντρο, να είναι στο κέντρο ο ασθενής. Αυτό λέγαμε. Και αντί όλοι οι κάτοικοι του Λονδίνου να κακογύρω τους όλους τους specialists και να μην μπορούν να, λόγω κόστου τους να τους επισκεφτούν για παράδειγμα, και δεν όλοι οι specialists θα τους διαθέσω τη γνώση τους, θα την πάρω και την διαθέσω σε όπου όποιος έχει ανάγκη χωρίς απαραίτητο να τον πάρω τον specialist να τον φέρω στον ασθενή, θα φέρω τη γνώση μου της παρασύνης. Θα το δούμε στην συνέχεια. Οπότε η ΡΑΕ στοχεύει στο να βελτιώσει την υγεία των πολιτών της πρωτίστως, παράγοντας πληροφορίες και να σώσουν τις ζωές, από όπου και να προέρχονται, θα βελτιώσει την ποιότητα της οικονομικής περίταψης κατά την πρόσβαση σε αυτήν με την ενσωμάτωση της ηλεκτρονικής υγείας. Να καταστήσει τα εργαλεία της ηλεκτρονικής υγείας αποτελεσματικότερα, φιλικότερα στο χρήστη και ευρύτερα αποδεκτά. Δεν χρειάζεται να έχει τεράστιες γνώσεις, ξέρω εγώ, μια νοσοκόμα που θα συνδέσει με την πρώτη στιγμή που θα είναι κοντά στον ασθενή, να το συνδέσει με κάποιον τρόπο τον ασθενή σε ένα μηχάνημα και αμέσως τα δεδομένα του να μεταφερθούν πολύ μακριά εκεί που είναι ο ειδικός. Αντί να τηλεφωνάς του ειδικού, να στείλεις ελικόπτερο να φέρει τον ειδικό, εκεί κοντά δεν χρειάζεται. Ο ειδικός χρειάζεται να δει αυτά τα σημαντικά δεδομένα και αρέσουν μια οδική. Αρέσουν μια οδική στο γιατρό που είναι και πρέπει να είναι εκεί, ή στην νοσοκομεία που είναι εκεί, ή ακόμη και σε ένα άτομο που είναι κοντά στον ασθενή, μπορεί να είναι η γυναίκα ή το παιδί ή κάποιο που είναι στο σπίτι, θα του πει κάνε αυτό το πράγμα. Του πει ο γιατρός, κάνε αυτό το πράγμα στον ασθενή. Θα είναι πολύ πιο αποτελεσματικό από το να πει έχω, περίμενε με και σε μια ώρα θα είμαι εκεί. Σε μια ώρα όλοι θα συμβούν πολλά. Οπότε η Ευρώπη με το Action Plan Original του 2004 έχει βάλει αυτήν την εφαρμογή. Το σχέδιο καθορίζει τα βήματα που απαιτούνται για την γρήγορη διάδοση των τεχνολογιών αυτών μέχρι το 2010. Αυτό ήταν ο στόχος του 2004. Το περάσαμε το 2010 και πάμε στο 20. Δεν ξέρω πόσο θα μετακινούμε αυτήν την καταληκτική ημερομηνία. Κοινωνικές ομάδες που είναι λιγότερο πιθανότητα να έχουν εύκολη πρόσβαση στο διαδίκτυο, όπως οι ηλικιωμένοι, τα άτομα με ειδικές ανάγκες, οι άνεργοι, είναι συχνά εκείνες που έχουν και την περισσότερη ανάγκη των κοινωνικών υπηρεσιών. Αλλά πώς καταφέρουμε να τους δώσω αυτήν την πληροφορία, να τους πάρω στο πανεπιστήμιο, να τους μάθω πληροφορική για να μπορέσουν να αξιοποιήσουν τη διαδίκτυο. Υπάρχει ο τρόπος. Οπότε η πολιτική πρόκληση στον τομέα αυτό έχει εξασφαλιστεί με το να διακριθεί αυτό που λέμε ένα σύστημα που να επικεντρωθεί στον ασθενή, αυτόν τον patient center. Και αντί να λέμε αυτό που λέγαμε παιδί, αν υπάρχει τον είπα στο γιατρό, δηλαδή το κέντρο είναι ο γιατρός και όλοι οι έντονοι θα δουν τον γιατρό γιατί υπονοούν. Βάλαμε τον γιατρό στο κέντρο, τον ασθενή στο κέντρο και τις υπηρεσίες γύρω του. Άρα αυτό που δίνει σημασία
σημασία, στρέφει λίγο τους όρους στην Ευρώπη και λέει το σημαντικό είναι ο πολίτης. Το σημαντικό είναι ο πολίτης που ασθενεί. Αυτό είναι το κέντρο. Άρα θα βάλω στην υπηρεσία όλων αυτών, όλους αυτούς, έτσι ώστε ο πολίτης να τύχει τις καλύτερες δυνατές πολιτικές όπου και να έρθει. Και όποιος και να είναι, πλούσιος, φτωχός, δικαίως ή αμαρτωλός, βασιλιάς ή στρατιώτης. Λοιπόν, στα πλαίσια των ερευνητικών προγραμμάτων άρχισε από το 1989 να έχει ειδικά διακριμένα προγράμματα για την ηλεκτρονική υγεία. Μέχρι το 2011 έτρεξαν 450 προγράμματα με μέτρα από ένα δισεκατομμύριο ευρώ για να αναπτύξουν τα θέματα στο ερευνητικό επίπεδο. Στη συνεργασία με κοινωνικές υπηρεσίες, βιομηχανία και πανεπιστήμια, πολιτικά όργανα από το 2004 όσον αφορά επικοινωνία και εισηγήσεις μεταξύ των κρατομελών για ανάπτυξη της ηλεκτρονικής υγείας και έγιναν και στρατηγικές μελέτες των γνωστών Europe 2020, το οποίο δίνει τη στρατηγική για αυτό το θέμα. Οπότε το μέλλον βασίζεται σε αυτό που είχαμε πει και προηγουμένως, την ψηφιακή ατζέντα, Digital Agenda of Europe, για συνεχή και ισχυρή ευρωπαϊκή ανάπτυξη σε αυτό το θέμα. Το σχέδιο δράση αυτών βήμαων του 2012-20 έχει ως γενικούς πολιτικούς στόχους να συνεχίσει να υποστηρίζει για κράτη μέλη στους φορείς των υπηρεσιών υγείας και να δώσει λύσεις προς το συμφέρον των ασθενών και να βοηθήσει να δημιουργεί ένα φιλικό περιβάλλον καινοτομία, το οποίο να είναι χρήσιμο στην υγεία, αλλά και προσβάσιμο από όλους τους Ευρωπαίους πολίτες. Για να επιτευχθεί αυτός ο λόγος, η στόχη, επειδή προγραμματίζει να αυξήσει τη συνειδητοποίηση των ωφελημάτων και των ευκαιριών της ηλεκτρονικής υγείας, να αντιμετωπίσει τα ζητήματα που εμποδίζουν τι είναι τα προβλήματα, έτσι ώστε να επιτύχει η διαλειτουργικότητα περισσότερων ανθρώπων και να βελτιώσει την νομική βεβαιότητα για την υγεία και να υποστηρίξει την καινοτομία και την έρευνα στην ηλεκτρονική υγεία και να δημιουργεί μια ανταγωνιστική ευρωπαϊκή ομάδα έτσι ώστε να έχει μια ανταγωνιστική παγκόσμια και ακόμη να προσφέρει και στην παγκόσμια αγορά δυνατότητες και λύσεις σε αυτό το θέμα που λέμε ηλεκτρονική υγεία. Οπότε το ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη, τι θα μπορούμε να προσφέρει. Επενδύσεις στις ψηφιακές τεχνολογίες, να αναπτυχθούν καλύτερα δίκτυα, καλύτερα όργανα, καλύτερη τρόπος ασφάλειας αυτών των δεδομένων, γρήγοροι τρόποι μεταφοράς αυτών των δεδομένων από σημείο σε σημείο, νέες υπηρεσίες ηλιατρικής, όπως είπαμε και προηγουμένως, όπως είναι η διαδικτυακή ιατρική εξέταση από και οι κορυφαίες συσκευές παρακολούθησης θα δούμε σε συνέχεια. Ατόμων που πάσχουν από χρόνιες παθήσεις ή αναπηρίες ή άτομα που πρέπει να είναι, χρειάζεται μέχρι σήμερα να είναι στο νοσοκομείο κάτω από τη συνεχή παρακολούθηση σε ειδικούς θαλάμους, υπάρχει και συνδικά. Σήμερα πάνε, παίρνουν ένα συντήριο ή στο σπίτι και υπάρχουν συσκευές μέσα στο σπίτι που τους παρακολουθούν. Ή υπάρχουν συσκευές πάνω του, φορητές, υπάρχουν σακάκια, υπάρχουν ζώνες, υπάρχουν κρεβάτια, ειδικές και οποίες έχουν αισθητήρες πάνω και βρίσκουν τη δυνατότητα, αν συμβεί κάτι, μια αριθμία, μια πρόβλημα,
να ειδοποιήσουν τον γιατρό. Αυτό δίνει καλύτερη ποιοτική ζωή σε άτομο το οποίο είναι, θα ήταν αναγκαλυμένο να είναι συνεχώς σε ένα δωμάτιο και να κρατήσει τη ζωή στη μηχανή. Τεχνολογίες, οι τεχνολογίες μπορούν να μειώσουν τον κίνδυνο και αρνητικό σπαρμάτων. Το είπαμε προηγουμένως και αντιπάλωση στην έγκριση και άγνωση. Δεν ξέρετε. Καθήκον την παρακολούθηση. Αυτό που είχαμε πει. Θα βελτιώσουν τα ποσοστά επιβίωσης. Κατά 15% να μειώσει τις ημέρες νοσηλείας κατά 26% και το κόστος της νοσηλείας κατά 10%. Γιατί χρειάζεται να παρακολουθεί. Υπάρχει και ένα άλλο θέμα. Θα ξέρετε όλοι, θα ακούσετε. Οι έντα στενοφορά τρέχουν. Που καθημερινά τρέχουν να το πάρουν πιο γρήγορα. Και όλοι πάνω στο πλάι για να περάσουν. Γιατί υπολογίστηκε ότι κάθε 5 λεπτά θα γλιτώσει το στενοφόρο στην πορεία του, αλλά αυξάνει την διαφορά να επιζήσει η ασθενής κατά 90%. Η κλειδόνη 5 λεπτά, θα γλιτώσει 10 λεπτά, είναι 90% ακόμη περισσότερο. Άρα, γιατί, γιατί θα πάει εκεί και ο γιατί θα παρέμβουν για να περισσώσουν ή να αποφύγουν περαιτέρω συμβούλου. Φανταστείτε την ώρα που παίρνει τον ασθενή μέσα στο σπίτι μου. Εκείνη τη στιγμή θα το συνδέσει με μηχανήματα και ο γιατρός της πρώτης βοήθειας να πάρει αμέσως την πληροφορία. Αμέσως κλειτώνεις, μπορεί να πάρει 15 λεπτά, μπορεί να πάρει 20 λεπτά να πάει από το όσο. Μπορεί να πάρει και μια ώρα από το απομακρυσμένο σημείο που είναι το στενοφόρο να πάρει. Φανταστείτε πόσα λεπτά θα γλιτώσουν, πόση αυξάνεις την δυνατότητα επιβίωσης του ατόμου με την άμεση διακίνηση των δεδομένων των βιωσιμάτων των που θα πάρεις από τη συσκευή που θα μπει ή στον γιατρό και την αμεσότητα με την οποία θα επιχειρήσει. Οι εκτρογές της αγορατήσης μπορούν να μειώσουν κίνδυνο σπαρμάτων στις δοσολογίες των φαρμάκων κατά 15%. Όπως σας λέω, ακόμη περισσότερο. Άμα συνδεθεί ο γιατρός μαζί με το φαρμακείο και πει όλο το άσμα των φαρμάκων που ξέρει ο κάθε γιατρός που παίρνει τα τέλη και παρακολουθεί την εκτροπιά, θα είπε ότι θα γλιτώσει το κράτος και θα γλιτώσει το κράτος τεράστια δόση. Αν πάτε αυτές στην Κύπρο, έξω τι συμβαίνει. Αν πάτε στην Κύπρο, στα εξωτερικά, εγώ που δεν ξέρω κάτι για το γιατρό, επειδή ο κόσμο που περιμένει, ειδικά η ηλικιωμένη άτομα είναι εκείνα τις ακουλίτσες. Τα φάρμακα. Τα φάρμακα. Κρεμάμενα παντού. Σε μια τραπούλα με φάρμακα. Δεν είναι αχτίαστα περισσότερο. Περισσότερο θα πετάσουν. Λίγο. Διότι αλόγιστα. Παίρνουμε φάρμακα αλόγιστα. Είναι τεράστια δόση. Και δεν είναι τυχαίο το ότι η Τρόικα που καταργούνται στην Κύπρο, θα ακούσετε, ένα από τα πρώτα σημεία που έδειξε πριν από το καλοκαίρι ήταν οι τράπεζες. Ήταν όταν μας έδινε ο οδηγός. Πρέπει να φτιάξετε ηλεκτρονικό σύστημα υγείας και μιλήσει για το Γενικό Σχέδιο Υγείας. Γιατί είναι τεράστια τα ποσά που θα εξοικονομήσουν από ένα τέτοιο σύστημα. Το λέει, γι' αυτό λέει η κυβέρνηση του ότι είναι ξεκινούμε το Γενικό Σχέδιο Υγείας. Δεν το κάνει ένα από τι το πίστευε. Το κάνει γιατί
Και η Τρόικα δεν είναι η παγκούρα, δεν είναι η ελευθερία, δεν είναι αυτά που λένε η Μέρκελ και ο άλλο κ. Τελειώδη. Είναι τα άλλα, είναι αυτοί που μα λένε τι πρέπει να κάνουμε σωστά. Για να βγούμε από την κρίση, που δεν είναι τίποτε άλλο από την σπατάλη, από την εξοικονόμηση, από την αποτελεσματικότητα, από την διαφάνεια, από την μη βέβαιση της κατάρων, από την αποτελεσματικότητα. Γίνουμε πραγματικοί Ευρωπαίοι. Δεν ήταν εκεί για να μας πάρουν τα λεφτά, για να μας πάρουν το αέριο, το πετρέλαιο, όλα αυτά. Δεν είναι η αντίληψη. Δεν είναι εκεί γιατί έχουμε κάνει λάθη ως λαός. Έχουμε κάνει λάθη, δεν είμαστε να αποτελεσματικοί. Είμαστε όλοι να δουλεύουμε ή και να αμοιβόμαστε δύο. Αυτό είναι το πρόβλημα. Εσείς δεν το πρέπει να το νιώθετε εδώ, στην Αγγλία, γιατί ξέρω ότι στην Αγγλία είναι σαν ένα χρόνο. Ο κόσμος εδώ δουλεύει και αμοιβεται. Ξέρει γιατί δουλεύει, γιατί αμείβεται. Δεν περιμένει να είναι κρατικός υπάλληλος ή να είναι υπάλληλος στη ΣΥΤΑ ή στην κυβέρνηση και να δουλεύει χει και να έχει απαιτήσει στη διοχή και να έχει τις συντεχνίες να ζητούν παράλογα πράγματα τα οποία είναι συγκεκριμένα. Να λέει όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι κάνουν δωρεάν περίθαλψη. Μα γιατί, τι σημαίνει, γιατί είσαι δημόσιο υπάλληλο και πρέπει να έχει δωρεάν περίθαλψη. Πού το κολλείο του κάπου. Κοστίζει. Είσαι δημόσιο υπάλληλο και πρέπει να παίρνει δωρεάν διαβατήριο, να έμπρονε 20 λίρε να πάρει τη δωρεάν. Αυτά τα πράγματα είναι λογικά και σηκώνει α πούμε. Κάπου θα σου πει πολιτικό ομιλία, και δεν κάνω πολιτικό να σα πει. Διότι πρέπει να αντιληφθούμε όλο τώρα. Σίγουρα δεν υπάρχει ήδη, ξέρω ότι ο Έρμπερτ ή η Δημοκρατία ή διάφοροι και λένε και έχουν κειμένα τον εργαζομένο. Καλά. Και λέει εδώ, οι εργαζόμενοι και οι εργαζόμενοι. Καλά. Και βγάζουν έξω του επιχειρηματίε. Οι εργαζόμενοι σημαίνει οι εργάτε. Είναι λάθο. Αν δεν υπάρχουν τα εργοστάσια και οι επιχειρηματίε, θα υπάρχουν εργαζόμενοι ή θα υπάρχουν. Εννοούν οι εργαζόμενοι υπάλληλοι στο ίδιο κράτο. Δεν είναι αυτό. Έχουμε πολλέ φορέ την εντύπωση. Για το πώ λέει μια κοινή. Και ο λόγο που ω τώρα πηγαίνουμε καλά είναι γιατί είχαμε υπέρ κέρδη, υπέρ πλούτων, δεν ξέρω εγώ, δεν υπήρχε αυτό το θέμα και την βάζαμε αλόβητη. Ή είχαμε τον πόλεμο, ο οποίος κάναμε στα τοκί και τα λοιπά και την καταστροφή και όλα αυτά μας συντηρούσαν πιο καλά. Τώρα που έρχεται ο ανταγωνισμός, θα βρήκαμε σίγουρα στην Κύπρο. Άρα είναι η Τρόικα, δεν ήρθε να μας επιβάλλει ούτε τον θεοξυρισμό, ούτε τον Μάρκερ, ούτε τον αυτοδοσίο, ούτε κανένα. Άρα είναι να μας πει κυρία Σιμίνη, έχετε πρόβλημα. Κάπου ο ισοζύγιος σας δεν είναι. Ξοδεύεται παραπάνω από ό,τι βγάζει. Παράγει. Άρα, συνεχίζετε και είσαστε στην Ευρώπη. Πρέπει να συμβαδίζετε. Τι είναι κουβέντες του, ας πούμε, η αισία μας να λέει θα βγω στον δρόμο να διαδηλώσω υπέρ των εργαζομένων. Αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα. Κάποτε θα βάλουν κάποιες, ξέρετε, και μας κρίνεται εκ των έξω. Αν δεν είμαστε παραγωγικοί και αν δεν υπάρχει διαφάνεια και δεν υπάρχει χρηστή διοίκηση και έλεγχο, μπορεί και ένα κράτο να πάει μπροστά. Φυσικά όχι. Άρα ήρθε και δεν μας άρεσε τώρα, διότι σφάλουμε και δεν θέλουμε να επιτροπούν. Ο κάθε ένα έχει το όνειρο του είναι τα παιδιά του να δουλέψουν στο δημόσιο. Και τι στο δημόσιο, για να έχουν διαδίκτυο δωρεάν και διαδικτυο δωρεάν. Ο καθένα πληρώνεται και πρέπει να πληρώνει για αυτές τις υπηρεσίες. Δεδομένο κανένα δεν υπάρχει. Διότι το δωρεάν δεν το έχει δημιουργήσει. Όχι πάρεις δωρεάν, θα το πετάξεις. Δεν θα τα βέβαια που σου δίνουν στον δρόμο, θα το παίρνεις και το ρίχνεις. Αυτή είναι η διαφορά. Γι' αυτό η Κύπρος
θέλει οδηγίες, θέλει φιλοσοφίες ελεύθερου ανταγωνισμού, θέλει φιλοσοφίες παραγωγικότητας, κερδίζω, δουλεύω και κερδίζω, δεν ζω εις βάρος των άλλων, γιατί είναι εκεί, εκεί που χρειάζεται και όταν γίνει η κατάκτηση αλληλεγγύης είναι αυτό που λέμε πνίγουμε τις κόντες του γεννού χρυσά αυγά και το κράτος βαθίζει και αιτιούνται τους έχοντες και τους κατέχοντες. Αν δεν ήταν και του μη έχουν και οι κατέχοντες, τι θα γινόμαστε. Δηλαδή πόσο καιρό να τους ακόμη ζουν. Και εγώ λέω, είμαι κατέχοντο, ότι είμαι ακτήμων, λόγω να πούμε, αλλά βλέπω ότι τουλάχιστον πέρα που κερδίζω, τα κερδίζω με μικρότερα. Και είμαι περήφανος, δεν ζω εις βάρος κανενού. Και έτσι πρέπει όλοι να μάθουν. Και αυτά λέω για τους ιδέες μου. Και σου τα λέω έτσι με παρησία. Τούτες οι ιδεολογίες περί σοσιαλισμού και κομμουνισμού είναι εκπροφέξτερες. Αν δεν δουλέψεις, θα είσαι εκεί σκλάβος. Σε μια χώρα θα σου δίνουν ένα ξερό ψωμί να φας και θα σου ονομάζουν με το κράτος που κερδίζει για σένα. Δεν είναι έτσι. Να κερδίσεις τον κόπο σου και να μην ζεις τη βάρο σου. Οπότε το κεφάλαιο πολιτική εκαμαρτικό. Δεν θα καταλάβετε τα πιστεύω μου. Γιατί όμως... Είναι το καφέ για τον Αναστασιάδη ή τον Χριστόφιλ. Δεν θα πούμε αυτό το θέμα τώρα. Γιατί είπατε σε μια πολιτική δραστό. Γιατί είναι εδώ ένα συμπαθητής μου, ο Δημήτρης, ο Πάμπος. Είμαστε στο γυμνάσιο. Είμαστε από χωριά. Οι γονείς μας ήταν μετά Γιωργός, ως έναν Γιωργός. Από έναν Δωρίκο. Εγώ είμαι πολύ αδύνατο. Είμαστε από τι πιο φτωχέ οικογένειε και εγκαρδίσαμε τότε για τη ζωή με τον κόμμα. Αυτό πρέπει όλοι να το αποκτήσουν. Να νιώθουν περήφανοι για αυτό το οποίο κάνουν. Γι' αυτό έγινα έτσι. Δεν είπα αυτά τα πιστεύω τα απέκτησα με κάποιο διαφορετικό τρόπο. Είπα ότι εντάξει, είμαι Γιώργος, πρέπει να είμαι Γιώργος. Άρα, ο άνθρωπος, ο περήφανος, είναι εκείνος ο οποίος με τον κόπο του και τον μόχο του και με την αλληλεγγύη των άλλων κατά τη συμπαράσταση κερδίζει αυτά τα οποία μένει και γίνεται λαός περήφανος. Γι' αυτό ελπίζομαι ότι με αυτόν τον τρόπο θα πάμε μπροστά. Ασφαλή πρόταση στους ιατρικούς φακέλους, όχι μόνο στη χώρα τους, αλλά και όπου ταξιδεύεις και έγινες. Τώρα, οι υποθέσεις ηλεκτρονικής υγείας, πρέπει να τα πούμε στη συντομία, διότι η ουσία είναι αυτή. Το τι θα δούμε στη συνέχεια είναι ευεργετικά. Τι είναι ο ηλεκτρονικός φάκελος του ασθενή, τι είναι η τηλεαρτική, και πώς γίνεται η πληροφόρηση των ασθενών, πώς γίνεται αυτή η διαχείριση της γνώσης που αφορά την υγεία και τα λοιπά. Η ραχοκαλιά της ηλεκτρονικής υγείας είναι ο ηλεκτρονικός φάκελος του ασθενή, που λέμε electronic health record, ο οποίος έχει δύο όψεις. Είναι φάκελος που έχει μέσα αυτά που βάζει ο γιατρός τις διαγνώσεις του, τα δεδομένα του και είναι και αυτά τα οποία θα δούμε τώρα στη συνέχεια. Και είναι και όλες οι ακτινογραφίες, τα MRI, τα CT scans, που είναι το σύστημα PACS, δηλαδή έτσι είναι η ορολογία του. Και τα δύο μαζί τούτα, ποιος έχει κάπου αλλού τις ακτινογραφίες ή κάπου αλλού το φάκελο. Όλα αυτά τα δύο, άμα τα συνενώσεις,
Λέμε αυτό που προβάσετε κατά καταναλωμένο το σύστημα, distributed information που λέμε στα αγγλικά, και συνθέτει τον ιατρικό φάκελο. Οπότε όραμα είναι, και από τέλος σκοπός, είναι η διασύνδεση και πρόσβαση αυτών όλων των δεδομένων, διότι ακτινογραφία μπορεί να υπάρχει και σε έναν σκοπό και σε άλλον και σε άλλον και σε άλλη. Η σύνδεση του σασμού, δεν για να μεταφέρει, είναι κάπου, απλώς το συνδέει. Εξετάζει κάποιο γιατί, από ένα γιατρό σε έναν σκοπό και σε άλλον σκοπό. Δεν για να μεταφέρει, τα συνδέει ηλεκτρονικά, αυτό είναι εύκολο και δημιουργά ένα. Από όλε αυτέ τι ακτινογραφίε και MRI ή έκανα ultrasound κλπ. Και τι διαγνώσει των γιατρών. Η δομή του ηλεκτρονικού φακέλου στη συνέχεια έχει αυτή τη μορφή. Είναι ό,τι έχει να κάνει με τα δημογραφικά του, δηλαδή τα διευθύνσεις ιστορικών και τα λοιπά που να κάνουν τον ασθενή, τον φίλο. Όλα τα ιατρικά ιστορικά, δηλαδή όλες τις εξετάσεις που είχε σε όλους τους γιατρούς, έχουν να κάνουν με την οικογενειακό και κοινωνικό ιστορικό συνήθειες κλπ. Και άλλες πληροφορίες όπως είναι η υπερβολή οι ψηφιακές εικόνες του ασθενή. Η τηλιατρική είναι εξ αποστάσεως ιατρική πρακτική, δηλαδή έχουμε σε ένα νοσοκομείο, σε ένα χειρουργείο κάποιον ασθενή και από απόσταση τώρα είναι συνδεδεμένο ο γιατρός τον χειρουργεί και οι άλλοι βλέπουν τον ασθενή. Ο ορισμός της ιατρικής, της κυριαρχικής, είναι κάποια φροντίδα και ανταλλαγή μεταξύ γιατρού και ασθενή από απόσταση. Ο σκοπός είναι να φέρεις τον γιατρό στον ασθενή και να έμαρεις τον ασθενή τον γιατρό. Τόσο. Και ως κύρια στρατηγική είναι και αυτή. Οπότε οι υπηρεσίες της κυριαρχικής, τόσο ότι βοηθούν τους γιατρούς και τους ασθενείς που είναι σε απόσταση δηλαδή σχέση γιατρού και κέντρου υγείας. Οι ασθενείς και οι απευθύνσεις του διαδικτύου μπορούν να έχουν αυτήν την πρόβλημα μέσω του ίντερνετ. Οι φοιτητές ιατρικής και του πρακτικού προσωπικού μπορούν να παρακολουθούν τις αποστάσεις και να βλέπουν τι κάνει ο ειδικός χωρίς να είναι κοντά στον ειδικό. Και επίσης οι επισκέπτες σε μια χώρα, όπως είναι οι πράγματι γνώσεις, οι τουρίστες, οι φοιτητές, μπορούν να έχουν αυτήν την χρήση χωρίς να παίρνουν κάποια συμβουλή από τον γιατρό τους που βρίσκεται σε άλλη χώρα. Θέματα που έχουν να κάνουν με κινητήν υγεία. Έχουμε πρόσβαση, όλοι έχουν σήμερα τέτοιου είδους τηλέφωνα. Ακόμα και κάποιοι από τον παλιάς γενιάς, αλλά κάτι τέτοιο. Μπορούν να διαβάσουν τους αλλού, να διαβάσουν τα δεδομένα τους, μπορεί να στείλουν και να πάρουν πληροφορίες. Μπορεί μια συσκευή να τοποθετηθεί στον ασθενή και να δίνει συνεχώς σήματα ή στην κινητή συσκευή ή σε μια απομακρυσμένη απόσταση. Μπορούν καρδιογραφήματα να μεταφέρονται αυτόματα. Μπορούν κινητές συσκευές όπως τα τηλέφωνα να διαβάζουν από το barcode ένα φάρμακο και να ξέρουν τη δοσολογία. Στην Κύπρο έχουμε αρχίσει την εφαρμογή του κοινωνικού υγείας εδώ και 10 χρόνια. Τουλάχιστον 10 χρόνια. Και πάμε και πάμε και πάμε και
δεν βγήκαμε ακόμα. Είναι ασθενοκεντρικό το σύστημα στην Κύπρο, βάσει νόμου έχει ψηφιστεί αυτό, αλλά ακόμη δεν έχει μπει, όπως είπα, στην εφαρμογή. Όραμα είναι υποστήριξη του ηλεκτρονικού φάκελου του ασθενή για όλους τους Κύπριους. Ο ηλεκτρονικός φάκελος του ασθενή θα αποτελεί σημαντικό δείκτη ποιότητας. Έχει μπει στο Γενικό Νοσοκομείο ηλεκτρονικός φάκελος. Οι ιδιωτικές κλινικές υπάρχουν, αλλά δεν είναι εναρμονισμένα, δηλαδή όταν φύγει ένας από το νοσοκομείο, το Γενικό Νοσοκομείο Ελευθερία και πάει στην ιδιωτική κλινική, δεν παίρνει τίποτα μαζί του, ούτε του δίδεται η ιδιωτική πληροφορία. Μόνο μεταξύ νοσοκομείων μπορεί να μεταφερθεί, ενώ το ανοίγει. Λοιπόν, ελπίζουμε με αυτή την εφαρμογή να υπάρξει ενοποίηση των ιδιωτικών δημοκρατικών νοσοκομείων, εφόσον όλα είναι ανεξάρτητα νοσοκομειακές ομάδες, που δεν θα έχει σημασία αν είναι σε κρατικό ή θα έχει σε ιδιωτικό, και τα Υπουργεία Υγείας, το Υπουργείο Υγείας, δεν θα είναι Υπουργείο για τα κρατικά νοσοκομεία, αλλά θα είναι Υπουργείο για όλα τα νοσοκομεία και τα ιδιωτικά και τα κρατικά. Εδώ τελειώνει να πούμε η διάρκεια μου, αυτά που ήθελα να σας πω. Έχω κάποια παραδείγματα που εμείς ως Πανεπιστήμιο έχουμε εφαρμόσει από το 1995. Είχαμε πάρει τα πρώτα προγράμματα για θέματα που έχουν να κάνουν με την ηλεκτρονική υγεία, τόσο για την εκπαίδευση του ιατρικού προσωπικού, όσο και για εφαρμογές όπως σε ασθενοφόρο. Και από αυτά που θα δείξω μερικές εικόνες, για να μην έχουμε κάτι, είναι ένα μάθημα, ένα θέμα για την ηλεκτρονική μάθηση στην υγεία, που είπαμε για ιατρικούς και ιατρικό προσωπικό, και είναι σε συνεργασία με άλλα πανεπιστήμια και ιατρικά κέντρα, όπως το Εξώδιο Πολυτεχνείο, το Αριστοτέλειο, το Σέντς Πάτρας, την Ιταλία, την Αύρωπη κτλ. Το οποίο ήταν για την εκπαίδευση, την εκπαίδευση εξ αποστάσεως, είχε να κάνει με καρδιολογία, γυναικολογία, παιδική κλινική. Όλα έχουν μπει μαθήματα αυτών των κλάδων στο διαδίκτυο, οπότε περιστατικά από την Κύπρο τα έβλεπαν στην Ιταλία, περιστατικά από την Ιταλία τα έβλεπαν στην Κύπρο και μπορεί κάποιος γιατρός σήμερα να κάνει μια επιχείρηση και να συμμετεχθεί το διαδίκτυο ή να ρωτήσει μια ερώτηση. Δεν είναι ντροπή να το κάνει. Εξ αποστάσεως. Ένα άλλο σημείο που έχουμε κάνει ήταν για τους καρκινοπαθείς. Ενώ στην αρχή ήταν όλοι οι Βίαινα στο Εθνικό Νοσοκομείο για να εξεταστούν ή να πιστούν οι παρακολουθήσεις, μετά μπήκαν στις κύριες πόλεις. Με την ιατρική και την ηλεκτρονική υγεία, έγινε δυνατή η παρακολούθηση του καρκινοπαθών από το χωριό την πόλη και την επαρχία που περισσεύει. Χωρίς να έχουν ανάγκη να πάνε στον ιατρικό κέντρο, το ένα στο ιατρικό κέντρο ή νοσοκόμα στο χωριό ή στο ιατρικό κέντρο, είχε φορητές συσκευές σαν και αυτή και μπορούσε να μεταφέρει κάποια δεδομένα που αφορούσαν τον ασθενή. Οπότε ο κόσμος του χρόνου δεν χρειάζεται να πάρει μια φορά την εβδομάδα ή μια φορά τον μήνα να επισκεφτεί τον γιατρό. Τα δεδομένα τα οποία χρειάζεται μεταφέρονται μέσα από το πλήσι. Αυτές είναι ιδιωτικές, ας πούμε, ακαδημαϊκές πρωτοβουλίες που έχουν δείξει ότι εφαρμογή. Φυσικά ένα σύστημα για μπήκε πάνω σε ένα στα ραδιόκρια του Λουί και αν έστειλε κάτι σε κάποιον, μπορούσαν να το συνδέσουν και αυτό συνδέεται
διάρκεια του δικτύου, του πράγματος φιλοσοφία. Που είναι τούτη η φιλοσοφία, που είναι ή έχεις ασθενοφόρο, ή άγγιγον κέντρο, ή είσαι στο πλοίο αριστερά. Συνδέεις τον ασθενή με το σύστημα καλωδίωσης του κέντρου και μέσω δορυφόρου, in GSM, in satellite ή οποιοδήποτε, στέλνει τα δεδομένα στο γενικό νοσοκομείο στο σταθμό, από όπου υπάρχει το κέντρο Intensive Care Unit που μπορεί να παρακολουθήσει ή ο γιατρός μέσω του κινητού του μπορεί να πάρει αυτά τα δεδομένα ή μπορεί να πάρει τα δεδομένα στο νοσοκομείο. Αυτή είναι η φιλοσοφία. Εφόσον συνδεθεί ο ασθενής πάνω, θα επιλέξει το σύστημα ποιος θα έχει πρόσβαση. Πρώτος για να δώσει τις οδηγίες. Ανάλογα, ένα περιστατικό πολύ πολύπλοκο, τότε ενδεθεί άμεσα με το σύστημα της εντατικής θεραπείας. Θα δει μέσω του συστήματος στέλνουν καρδιογραφήματα, στέλνουν οι oxygen saturation κλπ. Όλοι οι απαγωγείς το μηχανό. Τα λέμε μπροστά ο Στάκη, αρχίσαμε τον Τουσέν το 1965 που είχαμε εφαρμόσει και στην Ελλάδα και στην Ελλάδα. Αλλά ήταν πάνω σε πιλωτική βάση. Ενώ δουλεύει, αυτό που χρειάζεται ήταν το Υπουργείο Υγείας και κάποιος να πάρει πολιτική να αποφασίσει, δηλαδή υιοθετώ αυτό το σύστημα και το υποστηρίζω και κλείνω το. Αυτό δεν έγινε. Το είχαμε δει το διαδικτυόμενο του κάτω πύργου, και δεν ξέρω εγώ από τι νέε περιοχέ, για να πάρει τέτοιο σύστημα στην Κυπερούντα, στην πόλη τη Χρυσοχού κτλ. Και ξέρετε, τα είχαμε υποστήριξη αγροτικών ιατρικών κέντρων, μικρών νοσοκομείων, υποστήριξη ασθενοφόρων, έλεγχο συστήματο απλό και μεταφορά των ασθενών. Τη σημασία και την το έχουμε δει. Επίση, ένα άλλο πρόγραμμα για το τελευταίο μου δείχνει εδώ ήταν για συνεχή παρακολούθηση κάποιων ασθενή των ασθενών που είχαν τα ίδια παιδιά, η ειδική αυτή εφαρμογή, που υπήρχε μια υποψία καρδιακών αριθμιών. Υποψία. Ήταν αριθμίες, δεν ξέρεις τι αιτίες. Άρα, για να έχεις ένα παιδί συνεχώς που θα πάρει μια γιατί δεν ξέρεις τον λόγο της αριθμίας αυτής, ήταν πολύ δύσκολο. Εγώ και το περιβάλλον να το έχεις στο νοσοκομείο, σου δημιουργεί πρόβλημα. Άρα, μπορεί οι λόγοι της αριθμίας να ήταν και ο λόγος που τον είχε δει. Οπότε, ο μόνος τρόπος ήταν να το συνδέσεις σε ένα σύστημα να είναι ελεύθερο το παιδί να διακινηθεί και να πάει και στο σχολείο και στο σπίτι, αλλά να παρακολουθείται όμως από στάσεις. Και ο γιατρός με αυτόν τον τρόπο μπορούσε να έχει μια πιο καλή εικόνα του παιδιού. Όλα αυτά τα συστήματα και πολλά άλλα έχουν γίνει στην Κύπρο για πολλά χρόνια. Αργήσαμε, είναι γεγονός. Αλλά εγώ πιστεύω ότι υπάρχει ελπίδα. Και εγώ πιστεύω επίσης ότι είμαστε λαός φιλότιμος, είμαστε λαός ο οποίος άμα αντιληφθεί, πρέπει να αντιληφθεί πρώτα. Μα δεν αντιληφθεί δεν έχει ψάξει. Αν αντιληφθεί, ότι έτσι πρέπει να αντιληφθώ. Και τέτοιες ενέσεις και τέτοια παραδείγματα παίρνουμε τόσο από την βιβλιοδικία φορά, αλλά παίρνουμε και από κόσμο που μας ενσκέφτεται όπως είναι οι απόδειγοι. Όταν έρθουν οι απόδειγοι και μπουν μια κουβέντα, ο κόσμος το βάζει καλά στο νου. Νομίζουμε εμείς. Οι παραδείγματοι διαλύσεις να λέτε στον κόσμο την αλήθεια, δηλαδή δεν
ειδικά αυτούς που έχουν το κύπριος, εμείς είμαστε συμπαράσταση και για να καταλάβουμε τα λάθη μας. Καταλάβουμε, και άμα τα καταλάβουμε, δεν ξέρω και τότε μπορούμε να τα καταλάβουμε. Γι' αυτά, σας εύχομαι